σειρά από έργα που εκτείνονται σε όλη την Κρήτη, έδωσε χρονοδιαγράμματα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, που μέσα σε 12 ώρες χθες, κατά τις οποίες βρέθηκε στην Κρήτη, ανακοίνωσε έργα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που εκτελούνται ή έχουν δρομολογηθεί. Έργα τα οποία, όπως τόνισε, επί δεκαετίες δεν υλοποιούνταν. Η βούλησή μας είναι να συζητούμε με την αυτοδιοίκηση και να βρίσκουμε την χρυσή τομή με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Τα έργα τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή μόνο ως Υπουργείο εκτελούμε στην περιφέρεια της Κρήτης υπερβαίνουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και επί αυτών έχουμε 10 συγκεκριμένα σημεία τα οποία σήμερα συζητήσαμε ή εξελίσσονται. Είναι ένα μεγάλο ξεκίνημα πάνω στο οποίο θα έρθει μετά και θα αρθρωθεί και ένα επόμενο πρόγραμμα για την Κρήτη που νομίζω θα αλλάξει ριζικά το νησί. Ο κύριος Σταϊκούρας, που λίγο πριν την αναχώρησή του επισκέφθηκε την περιφέρεια Κρήτης, αναφέρθηκε και στο αίτημα για αποκατάσταση βλαβών στις γέφυρες του ΒΟΑΚ, που θα χρηματοδοτηθούν με 10 εκατομμύρια ευρώ. Με τον Περιφερειάρχη πάντως να θέτει τα αιτήματα του Δήμου Ηρακλείου για την υπογειοποίηση στην είσοδο της πόλης, όπως και το αίτημα του Δήμου Ρεθύμνου για τη σύνδεση με το ΒΟΑΚ, που ο κύριος Σταϊκούρας παρέπεμψε σε επόμενο χρόνο. Η αποκατάσταση βλαβών επί γέφυρων στον ΒΟΑΚ εξετάστηκε από τις υπηρεσίες και η πολιτική ηγεσία είναι σύμφωνη για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένεται η πρόσκληση στην περιφέρεια τις επόμενες ημέρες. Βόρειος οδικός άξονας νοείται από την Γύσα μου μέχρι τη Σιτία. Και με την προαίρεση προχωρεί η μελέτη από την Γύσα μου μέχρι τα Χανιά. Θέλουμε και μετά τον Άγιο Νικόλαο που είναι έτοιμες οι μελέτες μέχρι την Παχιά μου να μπορούν να δημοπρατηθούν ως δημόσια έργα αυτά τα οποία είναι έτοιμα. Και επίσης να γίνει η μελέτη από την Παχιά μου μέχρι την Σιτία. Ο Χρήστος Σταϊκούρας αλλά και ο υφυπουργός Νίκος Σταχιάος, πριν αναχωρήσουν από την Κρήτη, επισκέφθηκαν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, για το οποίο είπαν ότι θα τρέξουν εργασίες προκειμένου να αναβαθμιστεί εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν, έχοντας πρώτα επισκεφθεί νωρίτερα το εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, διευκρινίζοντας ότι παρά την πρόοδο των εργασιών, πρόκειται για ένα έργο με δυσκολίες, που στόχος είναι να αντιμετωπίζονται, όπως τόνισε, με σοβαρότητα και πάντως όχι με όρους επικοινωνίας. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο και σύνθετο, με αρκετά ανοιχτά ζητήματα, τα οποία δεν πρέπει να κρύβουμε κάτω από το χαλί, αλλά να αντιμετωπίζουμε με συνέστηση της πραγματικότητας.